Περισσότεροι από 800 άνθρωποι φεύγουν άρον-άρον από τα σπίτια τους στην Λαπάλμα της Ισπανίας. Η λάβα από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα πλησιάζει απειλητικά. Λόκα de la cabeza todo el día. Mi hija dice voy a reventar loquita de la cabeza. Η λάβα καταπίνει τα πάντα και συνολικά 7.000 πολίτες έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Ese es el tema, la inseguridad que tenemos. Sí, porque él es el que manda, no nosotros. Η ζωή στο νησί La Palma έχει σταματήσει εδώ και σχεδόν έναν μήνα, με τις εκρήξεις από το ηφαίστειο να είναι καθημερινές. Authorities are now tracking three main lava flows from the volcano erupting on La Palma in the Canary Islands. Σχεδόν 2.000 κτίρια έχουν εξαφανιστεί κάτω από την λάβα, ενώ τα τοξικά αέρια και η ηφαιστειακή τέφρα συνιστούν μόνιμη απειλή. Τεράστιες εκτάσεις καλλιεργειών βυθίζονται κάτω από το νερό, στην επαρχία Σάνξη, στην Βόρεια Κίνα. Ολόκληρες περιοχές γίνονται λίμνες. 120.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ενώ 17.000 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Συνολικά, 2 εκατομμύρια κάτοικοι έχουν πληγεί από τις εκτεταμένες πλημμύρες στην περιοχή, ενώ οι νεκροί ξεπερνούν τους 15. Στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών πέφτουν τα πρώτα χιόνια. It's wild. Yesterday was such a beautiful fall day and then I woke up and it was snowing. Ένα λεπτό στρώμα χιονιού καλύπτει αυτοκίνητα και δρόμους, αφήνοντας έκπληκτους τους κατοίκους. Ενώ την ίδια στιγμή ισχυροί άνεμοι χτυπούν την Καλιφόρνια. Δέντρα πέφτουν πάνω σε σπίτια και αυτοκίνητα. Crushed our whole like front side. We can't see the damage. It's in our house right now. They're removing it. Στο μεταξύ, λίγο νοτιότερα, η Σάντα Μπάρμπαρα είναι αντιμέτωπη με ένα πύρινο μέτωπο που απειλεί σπίτια, αφήνοντας χωρίς ρεύμα πάνω από 20.000 κατοίκους.